Λοιπόν, κύριε Τζανάκη, θα μας δώσετε το στίγμα για το τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής εν ώψη της 40ης, μιας και πολλές φορές στο παρελθόν κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με κακής ποιότητας προϊόντα την αγορά. Ναι, η αγορά φέτος είναι ιδιαίτερη, όχι κυρίως από τις τιμές μόνο, οι οποίες φαίνονται να είναι στα περσινά, ας το πούμε, επίπεδα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες και κυρίως την καθαριά Δευτέρα. Όμως είναι ιδιαίτερη, διότι ο κόσμος παίρνει πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχει χρήματα. Όλοι ζούμε την οικονομική κρίση που είναι τρομακτική και πάρα πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα για τα, ας το πούμε, για τα πιο αδύνατα μέλη αυτής της κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει παραδοσιακά να γιορτάσουμε το Σαγαρωσιανό Τραπέζι της Καθαριάς Δευτέρας, αλλά και όλης της 40ης, προσέχοντας μερικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αν αγοράσουμε φρέσκα κεφαλόποδα, όπως λέγονται, που είναι τα χταπόδια, τα καλαμάρια, οι σουπιές κλπ., καθώς και τα οστρακοειδή, που είναι τα παραδοσιακά κηδόνια, τα μύδια κλπ., θα πρέπει να προσέξουμε να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές, η σάρκα τους να είναι ζωηρή, αν είναι τα χταπόδια να κολλάνε οι βεντούζες τους και να μην ξεκολλάνε εύκολα, και γενικώς να είναι διατηρημένα σε, ας το πούμε, ψαροκασέλες με πάγο. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε τα κατεψυγμένα μας, τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως και ημερομηνία. Πρέπει ο επίπαγός τους να είναι παραπάνω από το 15% του βάρους τους, διότι αγοράζουμε πάγο στην ουσία στην τιμή του χταποδιού, που είναι και πάρα πολύ ακριβή. Καθώς επίσης και να προσέχουμε και σε αυτά να είναι καθαρά, να μην έχουν περίεργες χρώσεις και περίεργες μυρωδιές. Τώρα, όσον αφορά άλλα παραδοσιακά προϊόντα της 40ης, που είναι παραδείγματος χάρη λαγάνα, να προσέξουμε να πάρουμε ακριβώς όσοι χρειαζόμαστε, διότι είναι ένα ακριβό προϊόν, και επίσης να είναι καλά ψημένη, διότι αν δεν είναι καλά ψημένη, προκαλεί στομαχικές διαταραχές. Είναι ένα προϊόν που είναι ακριβό και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως να κάνουμε έρευνα αγοράς μεταξύ φούρνων και διαφόρων άλλων ζαχαροπλαστείων που διαθέτουν αυτό το προϊόν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο ταραμάς πρέπει να είναι φρέσκος, να μην αναδίδει οσμές, και στη γεύση να μην είναι ταγκισμένος, όπως λέγεται. Καλό θα είναι επίσης να προσέξουμε γενικώς την εμφάνιση του μαγαζιού από την οποία αγοράζουμε, την καθαριότητά του, τις τιμές του φυσικά. Και θα κάνω μια έκκληση να καταναλώσουμε φέτος ελληνικά προϊόντα. Προσέξτε, αγαπητοί καταναλωτές, να ενισχύσουμε την παραγωγή της Ελλάδος. Σχεδόν όλο το Σαρακαστιανό τραπέζι μπορεί να αποτελέσει τραπέζι που αποτελείται αμυγός από ελληνικά προϊόντα. Και καλό θα είναι να ενισχύσουμε την ελληνική οικονομία και μέσω αυτής της κατανάλωσης σήμερα. Κύριε Τζανάκη, όλα αυτά τα είδη, τα σαρακοστιανά και ειδικά τα θαλασσινά, είναι ευαίσθητα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα είδη. Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής, ειδικά για τη συντήρησή του, για το... Ναι, θα πρέπει να είναι διατηρημένα σε πάγο, να έχουν ζωηρή σάρκα, να μην ξεκολλάει εύκολα από τα κελίφη τους, παραδείγματος χάρη είναι οστρακοειδή. Εάν είναι ζωντανά με το κέλυφος, με το οστρακό τους, δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτά, θα πρέπει να είναι ζωντανά, δηλαδή αν τους βάλουμε λίγο λεμόνι θα πρέπει να αντιδρούν και να τα βλέπουμε ότι είναι ζωντανά. Αν είναι αποφλοιωμένα, θα πρέπει να διατηρούνται μέσα σε ψυγείο ή σε πάγο και να είναι ζωηρά, να μην μυρίζουν, να μυρίζουν θάλασσα και όχι περίεργες οσμές. Και βεβαίως πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο ή κατά ψύχτη αφού τα αγοράσουμε. Φαντάζομαι ότι το κάλεσμά σας αφορά και στις ντόπιες επιχειρήσεις. Βεβαίως, οι ντόπιες επιχειρήσεις καλό θα είναι να αγοράσουν λαχανικά, παστά, τουρσιά και όλα τα υπόλοιπα ελληνικής παραγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι ενισχύοντας την ελληνική παραγωγή, ενισχύουμε τις θέσεις οικονομίας, τα χρήματα μένουν στον τόπο μας και επενδύονται στον τόπο μας για μας και για τα παιδιά μας. Και οι καταναλωτές να προτιμήσουν τις ντόπιες επιχειρήσεις. Βεβαίως, οι καταναλωτές μπορούν να προτιμήσουν τις ντόπιες επιχειρήσεις. Αναφέρομαι στους κριτικούς φούρνους, που έχουμε καταπληκτικούς κριτικούς φούρνους και ζαχαροπλαστεία, τα μαγαζιά της γειτονιάς τους που έχουν τη διαπροσωπική σχέση και ξέρουν ότι ο άνθρωπος φέρνει φρέσκα πράγματα και λαχανικά, κυρίως από την Κρήτη, και όλα αυτά να στραφούν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και εμάς τον ίδιο.